Είστε καλά. Λοιπόν, σημαντική βοήθεια έτσι, που προσφέρετε. Πέστε μας τώρα την εικόνα που έχετε εσείς. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έχουμε ένα εκτεταμένο μέτωπο που επιχειρούμε υγειονομικά στην Κόρινθο, στον Ελαιώνα, στο ελληνικό, στο γήπεδο του Χόκκεϊ, η Αμυγδαλέζα. Όπως επίσης έχουμε και μονάδες, κινητές μονάδες Μυτιλίνη στην Κόρινθο, στην ΚΟ. Και παράλληλα έχουμε αναπτύξει δύο δομές οδοντοϊατρικής κάλυψης στην Αμυγδαλέζα και στον Ελαιώνα. Η κατάσταση, θα έλεγα, υγειονομικά ελέγχεται με πληρότητα, και αυτό γιατί μαζί με εμάς είναι και άλλες ιατρικές έτσι, ενώσεις, όπως οι γιατροί χωρίς σύνορα, οι γιατροί του κόσμου, είπατε, η αρμοστία που λειτουργεί, και κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε με επιστημονική, θα έλεγα, αρτιότητα τα οποιαδήποτε προβλήματα υγείας παρουσιάζονται. Κύριε Γιαννόπουλε, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή να παρέχετε αυτή την βοήθεια. Υπάρχει όμως και μία ανησυχία, και εδώ πρέπει εσείς υπεύθυνα να μην ως πλέον αρμόδιος να μας το πείτε αυτό το πράγμα και να μην κάνουν αυτή τη σπέκουλα που γίνεται από κάποια μέσα ότι υπάρχει μια υγειονομική βόμβα. Ναι, χαίρομαι που κάνετε αυτή έτσι την παρατήρηση, γιατί θα ήθελα αυτό να διασαφηνίσω, ότι δεν υπάρχει θέμα υγειονομικής βόμβας. Και ξέρετε ότι μιλάω υπεύθυνα από το γνωστικό αντικείμενο που υπηρετώ τόσα χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πάσχοντες, οι άνθρωποι αυτοί είναι υγιείς. Αν κάποια άτομα ελάχιστα φέρουν κάποια νοσήματα, και κυρίως λοιμώδη νοσήματα όπως ελονοσία, φυματίωση, λόγω του ότι ενδυμούν σε κάποιες χώρες από όπου προέρχονται, κυρίως Αφγανιστάν, Πακιστάν, καθήκον δικό μας και υποχρέωση δικιά μας είναι έγκαιρα να τα διαγνώσουμε, να τα θεραπεύσουμε. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Προβλήματα ενδεχομένως μπορούν να δημιουργηθούν, μπορεί να δημιουργηθούν εις περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες, οι οποίες δεν είναι οι αρτιότερες συνθήκες διαβίωσης, σε επίπεδο τροφιμογενών λοιμώξεων και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν επιχειρούμε, όπως σας είπα, με υπευθυνότητα αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά, και επανέρχομαι και πάλι να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μεταδόσεως κάποιων λοιμωδών νοσημάτων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, Πρόεδρε. Καλή σας μέρα.